Αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέση με την απώλεια βάρους. Πολλοί προσπαθείτε να χάσετε βάρος, δεν τα καταφέρνετε. Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια λύση. Είναι μαζί μας να συζητήσουμε, να εξελίξουμε και να δούμε τα νέα δεδομένα. Ο κύριος Χρήστος Πέτρου είναι αναπληρωτής καθηγητής φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Και η κυρία Ελένη Ανδρέου, πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτολόγων. Σας χαιρετώ, κύριε Ανδρέου. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που έρχεστε στο στούντιο. Στο στούντιο. Είμαστε πάντα διαδικτυακά. Λοιπόν. Τώρα, εγώ από τότε που γέννησα την πρώτη μου κόρη, στο μεταξύ σε κάθε εγκυμοσύνη, εγώ βάζα 35 κιλά. Δεν τα λες και λίγα, κύριε Ανδρέου. Μου έχουν μείνει 3 κιλά. Και γυμναστήριο πάω και προσέχω, γενικά δεν είμαι του φαγητού. Μένει κάτι όμως. Άρα τώρα έτσι όπως βλέπω την τάση, να βάζω κι εγώ αυτή την ένεση κάθε εβδομάδα και θα είμαι... Εντάξει. Με ικανή δύναμη δεν θα έπρεπε να καταλήξει σε αυτό και ιδιαίτερα με τα 3 κιλά που μπορεί να έχουν παραμείνει από την εγκυμοσύνη. Να πούμε έτσι αλλιώς, είναι διαφορετικό το θέμα για την εγκυμοσύνη. Η σύσταση του σώματος αλλάζει για τη γυναίκα μετά από μια εγκυμοσύνη και ιδιαίτερα όταν η αύξηση βάρους είναι στα 35 κιλά όπως έχεις αναφέρει ναι. Εσύ. Αν σκεφτούμε ότι το όριο της αύξησης του βάρους διαφοροποιείται, είναι 11 με 12 κιλά. Που θα πρέπει να είναι 11, το μάξιμο 15 κιλά, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έτσι, η σύσταση του σώματος αλλάζει, έτσι αυτά τα 3 κιλά δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα πρέπει να χαθούν. Ναι. Τώρα, αν το συγκεκριμένα σκευάσματα που υπάρχουν, ο σκοπός τους δεν είναι να χάσουν το βάρος. Είναι να ρυθμίσει τη γλυκόζη του αίματος, γι' αυτό και τα GLP-1, όπως ονομάζονται, είναι η δράση τους πρώτα στους διαβητικούς και έχει ενεργή δράση όσον αφορά και στη μαχυσαρκία. Και γιατί γίνεται αυτό, είναι γιατί μειώνει τη γλυκόζη του αίματος, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της γλυκόζης του αίματος, βοηθά στον περισσότερο κορεσμό, αφού οι τροφές κατά τη διάρκεια με τη χρήση αυτής της ορμόνης ή αυτή του πεπτιδίου θα μπορέσει να διατηρηθεί η τροφή περισσότερη ώρα στο στομάχι και με αυτόν τον τρόπο διατηρείται περισσότερο το αίσθημα του κορεσμού και επιπλέον μπορεί να έχει και κάποια άλλα θετικές δράσεις όπως να μειώσει τα λιπίδια του αίματος, να σταθεροποιήσει όπως έχουν πει τη γλυκόζη του αίματος. Είναι έμμεσος δηλαδή ο ρόλος για τη μείωση του βάρους και δεν είναι για άτομα με τα 3 κιλά ή τα 5 κιλά. Ο λόγος που το θέτω και ούτε έχω τέτοια πρόθεση. Το ξέρω. Το είπα ακριβώς διότι πέσει όταν έμαθα για αυτή την ένεση. Είναι συγκεκριμένη εμπορική επωνυμία φαρμακευτική εταιρεία σε κάθε περίπτωση. Είναι όμως και 2-3 άλλες που ακολουθούν. Έμαθα λοιπόν ότι στη Λέμεσο ή και αλλού βάζουν την ένεση και πάνε παραλία κλπ. Είναι μέρος ζωής όπως ξέρω εγώ, ναι. Πίνεις και ένα κοκτέιλ. Lifestyle. Κάνουν και αυτό, lifestyle. Γι' αυτό το θέτω έτσι, για να το διαχωρίσουμε. Και η πρώτη συζήτηση έγινε και όλοι έλεγαν ότι αφήστε το συγκεκριμένο σκεύασμα για τους διαβητικούς. Φρονώ έχει περάσει αρκετό διάστημα. Στην Αμερική ήταν να το εγκρίνουν και ως τέτοιο σκεύασμα για την παχυσαρκία. Γι' αυτό να έρχομαι σε εσάς, κύριε Πέτρου, να δούμε τα νέα δεδομένα και αν μπορεί πλέον να συνταγογραφείτε και για άλλους λόγους, όχι μόνο για διαβητικούς. Στην Κύπρο ακόμα όχι. Δεν έχει φτάσει στην Κύπρο, ούτε στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, ακριβώς αυτό το προϊόν που υπάρχει στην Αμερική. Δεν έχουμε τόσους διαβητικούς όσο είναι τα σκευάσματα που συνταγογραφούνται. Ναι, αυτό το οποίο χρησιμοποιείται, που έχει ένδειξη, γίνει εγκεκριμένο για την απώλεια βάρους, στην Κύπρο ακόμα δεν έχει φτάσει. Μάλιστα. Στην Κύπρο έχουμε ακόμη αυτό το οποίο είναι για τους διαβητικούς και η συνταγογράφηση πρέπει να γίνεται για τους διαβητικούς και μόνο για τους διαβητικούς. Και αναφερθήκαμε παλιά και στις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν. Το ότι είναι αποτελεσματικό το φάρμακο για την απώλεια βάρους, αυτό είναι αμφισβήτητο και οι μελέτες είναι δεκάδες και τα αποτελέσματα είναι φανή. Από εκεί και πέρα είναι πάντα η σχέση του ωφέλους με τον κίνδυνο και της αποτελεσματικότητας και της ανάγκης του φαρμάκου. Αν το φάρμακο γίνεται κατάχρηση για σκοπούς lifestyle, για να χαθούν μερικά κιλά και για την παραλία ή για να πάνε σε ένα γάμο να μπουν στο φουστάνι, ας πούμε, είναι πολύ διαφορετικό και είναι ρίσκο. Βλέπω στην οθόνη αυτό το διάγραμμα. Αυτό δείχνει τα αποτελέσματα του φαρμάκου. Βλέπετε ότι μέσα σε 68 εβδομάδες είχαν χάσει περίπου το 18% του βάρους τους χρησιμοποιώντας το φάρμακο. Ναι. Σταματώντας όμως μετά το φάρμακο, είχαν ανακτήσει μέχρι τις 120 εβδομάδες το 80% αυτού του βάρους. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, που δείχνει ακριβώς
Αυτό που είπε η κυρία Λέα Αντρέου προηγουμένως, λειτουργεί με ένα μηχανισμό που αυξάνει την παραγωγή της ινσουλίνης, αλλά και μειώνει την όρεξη, δημιουργώντας την αίσθηση του κουρασμού. Όταν σταματήσει το φάρμακο, η όρεξη θα ανοίξει και αν υπάρχουν κακές διατροφικές συνήθειες, αυτές θα επανέλθουν και θα ξεκινήσει πάλι να αυξάνεται και να επανέρχεται το βάρος. Άρα είναι ένα πολύ θεματικό και πολύ επιστημονικό το θέμα. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Φτάνει αυτό να παραμείνει και δεν μπορεί ποτέ κανένας να συνεχίσει να παίρνει ένα φάρμακο για μια ζωή. Όπως είδαμε και κάποια πρωτοσέλιδα μεγάλων περιοδικών, να τρώνε, να κάνουν ένεση και ξανά από την αρχή να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Το ίδιο ισχύει βεβαίως, θα μας τα πει και η κυρία Ανδρέου, με είδη δίαιτας, αυτά με συγκεκριμένα ροφήματα που είναι όσο τις κάνεις. Και μετά έχουμε τη φάση αυτή του ακορτεών. Σώματα που μεγαλώνουν, μικραίνουν κλπ. Σαν φούσκα που είναι. Δυστυχώς, μιας και αναφερθήκα σε ροφήματα, είναι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, της θητικής λειτουργίας και κάποιων άλλων lifestyle καταστάσεων. Είναι μια πληγή, γι' αυτό και υπάρχουν πολλά πλαστά προϊόντα τα οποία. Το άλλο που είπατε, θητικής της λειτουργίας. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά πλαστά προϊόντα ή επιμολυσμένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στο παρεμπόριο ή κάτω από την ταμπέλα του συμπληρώματος διατροφής. Και τέτοια προϊόντα από αυτά κυκλοφορούν ως πλαστά φάρμακα. Όμως, ναι, αλλά πράγματι, στέκομαι στη θητική της λειτουργίας που λέτε είναι το γνωστό μπλε χάπι. Είναι και άλλα που λέτε ότι πλασάρονται, ότι βοηθούν. Μπορεί να είναι και τύπου βιταμίνες, συμπληρώματα. Πλασάρονται με την έννοια συμπληρωμάτων κάτω από την ταπέλα βιταμίνης, κάτω από την ταπέλα συμπληρωματικό τρόφιμο. Και αυτά τα ροφήματα που έχετε αναφέρει, πολλά από αυτά για το αδυνάτισμα. Δεν έχει να δω γι' αυτό, για απώλεια βάρους, ναι, αλλά για το να. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Μάλιστα, υπάρχουν αυτά. Αλλά για την απώλεια βάρους υπάρχει μια μεγάλη πληγή που πάει πίσω 10-15 χρόνια. Μετά που είχε αποσυρθεί ένα πολύ αποτελεσματικό φάρμακο, αλλά και πολύ επικίνδυνο φάρμακο, η Σιβουτραμίνη, όπου κυκλοφορούν διάφοροι καφέδες, σε εισαγωγικά, που σε παγκόσμια κλίμακα κάθε εβδομάδα βρίσκονται προϊόντα που είναι επιμολυσμένα με αυτή την απαγορευμένη ουσία. Τώρα έχω μια καινούργια. Συγγνώμη, διακόπτω. Εκείνο το πράσινο που είχε έτσι, το είχαν λανσάρει έντονα το τελευταίο διάστημα. Είναι ένας από τους λιποδιαλύτες, αλλά αν το που μπορεί να επιφέρει κάποια. Αυτό, και σε τσάι και σε. Ένα πράσινο, μια σκόνη που είναι. Είναι από κάποιο φυτό, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το καρκίνια καμπότικα υπάρχουν. Είναι καμπότικα. Δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει σε κάθε περίπτωση. Αλλά ίσως να μην δίνουμε πληροφορίες για να αρχίσουμε να παίρνουμε καινούργια προϊόντα, αλλά θέλω να σταθώ λίγο σε εκείνο που έχετε πει, αν υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής που να καταφέρνουν να έχει μια απώλεια βάρους. Έτσι αλλιώς, αν το δούμε επιστημονικά, όταν λέμε συμπλήρωμα διατροφής, είναι ακριβώς όπως το λέει, συμπληρώνει την ίδια τη διατροφή. Ναι. Τα συμπληρώματα διατροφής μπορεί να είναι βιταμίνες, μπορεί να είναι χνοστοιχεία, μπορεί να είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά αοξέα, μπορεί να είναι κάποια αμινοξέα, αλλά όλα αυτά έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο στην ίδια την υγεία μας. Ας μην τα πούμε συμπληρώματα, να τα πούμε υποκατάστατα, διότι έχει ειδικές δίαιτες που σου βάζει έτσι και λοιπά, και δικά, βεβαίως έχουν και τα δικά τους προϊόντα να αγοράσεις, και ροφήματα που είναι αντί των γευμάτων. Βασικά αντικαταστούν τα γεύματα. Ναι. Και τι είναι αυτά, δηλαδή, και το έχω πει και πάρα πολλές φορές. Αυτά τα ροφήματα που μπορεί να γίνει για να αντικαταστήσει το γεύμα, θα είναι ένα βασικά πρωτενιούχο προϊόν μαζί με βιταμίνες που το πίνεις για να αντικαταστήσει το γεύμα σου. Οι θερμίδες που μπορεί να υπάρχει, μπορεί να αντικαταστήσει και ένα σάντουιτς, παραδείγματος χάρη μια σαλάτα με τυρί και παξιμάτια, δεν είναι πολύ χαμηλές οι θερμίδες ή δεν είναι εντελώς ελεύθερον από θερμίδες. Όλα αυτά κατηγοριοποιούνται και είναι βάση νομοθεσίας σε αυτόν τον κατάλογο που ονομάζεται VLCD, Very Low Caloric Diets, που είναι μέρος κάποιας διατροφής. Αυτό για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι από ειδικό και κάτω από επίβλεψη. Όμως, εγώ θα έχω ένα απλό ερώτημα να κάνω. Αν εγώ έλεγα σε έναν άτομο, θα πίνεις ένα ποτήρι γάλα και θα παίρνεις ένα σκεύασμα με πολυβιταμίνες και χνοστοιχεία. Αυτό θα ήταν ορθό για απώλεια βάρους. Σαφέστατα, αυτό θα επιφέρει την απώλεια του βάρους. Είναι σωστό για απώλεια βάρους? Όχι. Ναι. Όπως ούτε και το συμπλήρωμα. Αλλά σας πήραν τη δουλειά βέβαιως όλοι αυτοί. Όχι, που δεν είναι. Πλάσι έθεν, είναι. Ναι, ξέρετε κάτι, όμως είναι έτσι. Αυτό το είπες με το πολύ ωραίο όρο, αλλά ακόμα περισσότερο είναι. Δημιουργούν τόσα πολλά προβλήματα, γιατί η συμπεριφορά του ατόμου δεν συνειδητοποιεί, μπορεί να δημιουργήσει και μέχρι προβλήματα διατροφικών, διαταραχών.
συναισθηματικής υπερφαγίας, που ουσιαστικά η δουλειά του επαγγελματία διαιτολόγου και διατροφολόγου θα αυξηθεί πολύ περισσότερο μετά που έναν άτομο το χρησιμοποιεί, ναι, αυτό, και μετά θα ξαναέρθει πίσω στο αρχικό του βάρος. Και να ξέρουμε, με οποιαδήποτε από αυτά, ακόμα και το VLCD που έχουμε αναφέρει ή τα συγκεκριμένα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε, που μιλούμε για, σε αυτή τη φάση, η δράση του, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Πέτρου, είναι όταν το παίρνουμε. Και δυστυχώς οι διάφορες μελέτες που γίνονται δείχνουν ότι τα επίπεδα της αύξησης του βάρους μπορεί να είναι και 5 με 10% πολύ περισσότερο από εκείνο που έχασε το ίδιο το άτομο. Άρα, κλείνοντας αυτή την παρένθεση, επιστρέφω στον κύριο Πέτρου που λέγατε τώρα αυτό που έχουμε που είναι εγκεκριμένο στην Κύπρο είναι για τους διαβητικούς και μόνο για αυτούς μπορεί να συνταγογραφεί. Λέτε όμως ότι στο εξωτερικό ήδη αυτή η ουσία ή σε μαγκλουτίδι, έχει δοκιμαστεί κλινικά και συγκεκριμένα για την παχυσαρκία. Αν το ερώτημα όμως είναι να δούμε πότε θα έρθει και όλα, φαντάζομαι είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η έγκριση, δεν είναι? Είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Υπάρχει έγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω είναι εμπορική λόγη για να φτάσει και στην Κύπρο. Να. Μιλάμε για θυσιολογία των 2,4 μίλιγκραμ. Είναι και διαφορετική τιμή. Θα είναι προϊόν το οποίο. Καλά, θα δεν το πήραν είδηση, διότι αυτό που θα το φέρει πρώτο θα έχει κάνει εντύπωση. Θα το φέρει πρώτο ένα, θα το φέρει, διότι αυτά είναι φάρμακα πολυεθνικών. Ωραία, να δούμε ο εισαγωγέα στην Κύπρο, με ποιον. Μάλλον ποιο το παρασκευάζει στο εξωτερικό, για να δούμε ποιο θα το φέρει. Είμαι σίγουρη ότι το ξέρω. Το ξέρουν πολύ καλά και για τη φαρμακοβιομηχανία είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών. Είναι τεράστια τα κέρδη τα οποία βγαίνουν χαρακτηριστικά οι δύο εταιρείες που έχουν αυτά τα φάρμακα μέχρι τώρα. Οι μετοχές τους έχουν πετάξει σε άλλα επίπεδα. Mm-hmm. Και όλες οι εταιρείες, ακόμα και εταιρείες που ασχολούνται παραδοσιακά με άλλα φάρμακα, το έχουν γυρίσει την έρευνα για να αναπτύξουν τα δικά τους. Αυτοί είναι μονοί αγωνιστές. Έχουμε καινούριους διπλούς αγωνιστές που θα έρθουν και τριπλούς αγωνιστές που, αν μιλήσαμε για μέχρι 17% του βάρους σε 68 εβδομάδες, υπάρχει μελέτη φαρμάκου που δείχνει 15% του βάρους σε 12 εβδομάδες. Άρα τώρα ποιο είναι το πλάνο, αν θέλετε? Έχουμε αυτό το σκεύασμα διαφορών εμπορικών επωνυμιών που είναι για τους διαβητικούς, χρησιμοποιείται ωστόσο εκτός είτε σωστά είτε λάθος, εκτός ενδείξεων και για την παχυσαρκία. Έρχεται το εγκεκριμένο συγκεκριμένα γι' αυτό, αλλά οι ενδείξεις ποιες θα είναι? Εφόρους ζωής, αυτή η ένεση κάθε εβδομάδα, ενώ τη βάζεις για ποιο σκοπό? Για να πεις το φόρεμα ή στο να προφανώς δεν θα είναι εκτός ενδείξεων, προφανώς δεν θα είναι για εφόρους ζωής και προφανώς δεν θα είναι για όλους. Θα είναι για συγκεκριμένο προφίλ με συγκεκριμένο δείκτη μάζας σώματος πάνω από 27 ή πάνω από 30 και ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν για διαβήτη και καρδιαγγειακά. Και προφανώς πρέπει να ελεγχθεί σε αυτό το επίπεδο η συνταγογράφηση για να δίνει το φάρμακο σε αυτούς που πραγματικά που το έχουν ανάγκη. Αλλήμον κάποιος που δεν το έχει ανάγκη ή μπορεί να ρυθμίσει κάποιο βάρος και δεν έχει παράγοντα κινδύνου με τη διατροφή, να μπαίνει κατευθείαν στη λογική του φαρμακού. Να μην καροδευόμαστε. Οι πλήστοι πλέον το χρησιμοποιούν γι' αυτό ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και είναι καλό έτσι πριν κλείσουμε το κεφάλαιο να απευθυνθείτε να ξέρουν. Δηλαδή τώρα το βάζει, να χάσει 4-5 κιλά που δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Στο μεταξύ, είναι μια φορά αυτή την εβδομάδα η ένεση αυτή? Είναι μια φορά την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Δεν άγγει να πούμε σε δοσολογίε και όχι, απλά λέω. Έχει το κόστο του το φάρμακο. Και παγκόσμια έλλειψη που είναι εις βάρος τέλος πάντων των διαβητικών. Προσπαθούν οι φαρμακευτικές υπηρεσίες να ελέγξουν την διάθεση του φαρμάκου, αλλά το ελέγχουν μόνο σε επίπεδο φαρμακείου, να διαρρίθεται από φαρμακείο μόνο με συνταγή. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο, ούτε κανένας μπορεί να απαγορεύσει στον οποιοδήποτε γιατρό, ανεξάρτητα ειδικότητα και εμπειρία. Δεν υπάρχει αυτός ο ελεγχός, είναι και ο τομέας σας, να δούμε τι συνταγογραφούν οι ειδικότητες και αν είναι στην ειδικότητά τους να συνταγογραφούν. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι. Τι ωραία. Ελάχιστα είναι τα φάρμακα που έχουν συνταγογράφηση μέσα από ειδικότητες, που είναι εξειδικευμένα να τα συνταγογραφούν συγκεκριμένες ειδικότητες, αλλά πάλι δεν υπάρχει αυτό. Είναι πολλά τα πράγματα. Πόσες συνταγές. Το πόσες συνταγές και αν το δίνει το φαρμακείο χωρίς συνταγή. Τώρα, κύριε Αντρόπη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να πούμε και μια κουβέντα για τα υποκατάστατα ζάχαρης μετά από αυτή την αναπουπούλα που έγινε, ότι υπάρχει πρόθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να καταγράψει ως πιθανός καρκινογόνα
την ασπαρτάμη, που στο μεταξύ να δούμε και τι σημαίνει πιθανώς καρκινογόνο, γιατί είναι και ένα σωρό πράγματα όπως το κόκκινο κρέας στην ίδια κατηγορία. Στην πιο πάνω. Στην πιο πάνω, στην πιο επικίνδυνη. Στην πιο επικίνδυνη. Λοιπόν, και τώρα υπάρχουν το καινούριο θέμα για το aloe vera. Μα δεν είναι καινούριο, αντιλαμβάνουμε, επειδή είναι aloe, είναι στην αλφαβητικά και το έχουν εντοπίσει τώρα. Αν ανοίξουμε τον κατάλογο, είναι πάντα πρώτο. Ναι. Αλλά και αυτό αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε και να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο πριν ακόμα βγουν τα τελικά αποτελέσματα. Τα τελικά αποτελέσματα, έτσι αλλιώς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι θα είναι περί του 14 του Ιούλη. Όσον αφορά για την ασπαρτάμη, γιατί είναι και μια επισήμη θέση που έχει κάνει ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων Διατροφολόγια το θέμα, η ασπαρτάμη δεν είναι κάτι καινούριο. Από το 1965 είχε ανακαλυφθεί τυχαία από ένα χημικό. Είναι υποκατάστατο της ζάχαρης. Έχει ακριβώς την ίδια, αυτή που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, έχει ακριβώς την ίδια θερμιδική αξία όπως η ζάχαρη. Είναι 4 θερμίδες ανά γραμμάριο, αλλά το τι είναι μεγάλο η διαφορά είναι ότι είναι 200 με 200 φορές πιο γλυκά από ότι είναι η ζάχαρη. Ναι. Έτσι, η ποσότητα που χρησιμοποιείται είναι πολύ πιο χαμηλή. Το EFSA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Τροφίμων, καθώς και ο αντίστοιχος της Αμερικής, έχει ορίσει ανώτερα επίπεδα ασφάλειας αυτού του προϊόντος, που είναι 40 με 50 μίλιγκραμ ανά κιλό βάρους. Έτσι, έναν άτομο, ας σκεφτούμε ότι είναι 60 κιλά, και για να το χρησιμοποιήσει και να του δημιουργήσει πρόβλημα, τους πιθανούς κινδύνους που έχει αναφερθούν, και όχι όμως του καρκίνου, είναι για άλλα, είναι για το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι πονοκεφάλι και άλλα στοιχεία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει περίπου 36 τενεκεράκια αναψυχτικό. Ναι, έτσι, είναι υπερβολική ποσότητα. Εξαρτάται από το μέγεθος, των 120 ml. Αν είναι σε δισκία, 180. Όμως, το τι πρέπει να δούμε είναι ότι τα συγκεκριμένα σημεία που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα δεν έχουν δηλώσει είτε ποσότητα που θα πρέπει το άτομο να χρησιμοποιήσει, ή συνέργεια με κάποιο άλλο συστατικό, ή κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Και ο κίνδυνος, όταν μιλούμε για κίνδυνο ή υπόνοια για καρκίνο, θα πρέπει να διευκαλυνθούν όλα. Δηλαδή, κάτω από ποιες συνθήκες, αν είναι δεν σε συνεργασία. Στην ίδια κατηγορία και το Wi-Fi, για παράδειγμα, και όλα αυτά. Άρα, έτσι κλείνοντας, κύριε Πέτρου, εξηγήστε μας λίγο, διότι μας τα ψάλατε λίγο σήμερα το πρωί και σε θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που παίρνουν έτσι αμάσιτα τα θέματα από τα ελλαδικά. Βεβαίως εδώ για την aloe vera, το BBC που το έβγαλε προχθές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, καλό είναι να ρωτάμε τους ειδικούς. Τι είναι αυτός ο κατάλογος του ΠΟΗ και πώς πρέπει να τον προσέχουμε εμείς? Υπάρχουν διάφορα επίπεδα, διάφορες αξιολογήσεις και διάφορες επιτροπές. Και αυτοί που θα περιμένουμε την αξιολόγηση με τόση ανυπομονησία είναι σε κάποιο επίπεδο, υπάρχουν και άλλα επίπεδα. Αυτός ο κατάλογος κατηγοριοποιεί ανάλογα με τα διάθεση μας στοιχεία κάποιες ουσίες, αν είναι καρκινογόνες ή είναι όχι. Ομάδα 1 καρκινογόνο για τον άνθρωπο, ομάδα 2α πιθανός καρκινογόνο, ομάδα 2β πιθανός καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Σύντομα θα συμπεριληφθεί εδώ, είναι η ασπαρτάμη. Και η ομάδα 3 δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως προς την καρκινογένειά του στον άνθρωπο. Είναι το πιθανό και το δυνατό. Ναι. Ότι οι 2β αυτοί που συζητούμε για την ασπαρτάμη και για άλλες ουσίες, ναι, σημαίνει ότι υπάρχουν ενδεχομένως κάποια δεδομένα στη βιβλιογραφία, κυρίως από πειραματόζωα, όπου μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια καρκινογένεση, αλλά δεν γνωρίζουμε τις πιθανότητες και τη συχνότητα στον πληθυσμό από αυτό. Οι 2α υπάρχουν περισσότερα δεδομένα και η 1 θεωρείται ότι είναι τεκμηριωμένο καρκινογόνο. Άρα πρέπει να διαβάζουμε το καθένα με τη δική του αξία και να κάνουμε μια ανάλυση της κάθε πληροφορίας που φτάνει σε εμάς πριν να τη φιλτράρουμε την πληροφορία, πριν τη βγάλουμε πάντως, έξω. Έχει ενδιαφέρον πώς λειτουργεί το ανθρώπινος εγκέφαλος, υπό την έννοια του φωνάζει, διαπιστώνει, ξέρω εγώ, πετάει την ασπαρτάμη με το άκουσμα αυτό, την ώρα, για παράδειγμα, που καπνίζει και ένα τσιγάρο. Ή το θέμα της χρήσης γλυκαντικών μετά την υπερκατανάλωση θερμίδων. Ναι. Εννοείται όταν τρώει το αυτό του τώρα που είναι καλοκαίρι, το πατάτα του, μετά μια ζύρο. Θα πάμε στο αυτό μετά, μη μας το μετά μια ζύρο και μετά ψάχνει σε μαγλουτί. Ναι, λοιπόν, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ότι δώσαμε έτσι σε ένα τελική μας, έτσι, η κατάληξή μας ήταν τέλεια πάντως. Ναι, να το έχουμε